Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με τους φούρνους. Κατά τη γνώμη σας, το επεισόδιο αυτό με τους τρεις νεαρούς ήταν επικίνδυνο? Δημιούργησε προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Θα μπορούσε να δημιουργήσει. Γιατί ξέρετε, ο πατριωτισμός είναι ένα από τα πιο θετικά συναισθήματα. Αποτελεί συγκολητική ουσία για ένα έθνος. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αλλά από την άλλη μεριά, η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται από τα μεμονωμένα άτομα, όσο πατριώτες και να είναι αυτοί. Mm-hmm. Ασκείται από τους θεσμούς, από αυτούς που έχουν την ευθύνη της εξωτερικής κακώς πολιτικής. Κακώς πήγαν δηλαδή τα παιδιά. Άρα, αυτά. Ναι, προφανές είναι. Mm-hmm. Τώρα όμως, μήπως δημιουργήθηκε ένα ζήτημα στην περιοχή, διότι ακούσαμε ένα συνάδελφό σας να λέει ότι κατάφεραν τα παιδιά αυτά με αυτό που έκαναν να γκριζάρουν την περιοχή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχουν γκρίζες περιοχές και όπως δεν μπορεί να τις γκριζάρει καν η Τουρκία, ειδικά στο τελευταίο διάστημα που η τακτική της αποδοκιμάζεται ως σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει εκτός αν εμείς ως πολιτεία, όχι ως μεμονωμένοι άνθρωποι, κάναμε ένα τραγικό λάθος. Ευτυχώς τέτοιο λάθος δεν έχει γίνει, αντιθέτως. Υπερασπιζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε τα εθνικά συμφέροντα. Τι επιδιώκει, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, Μαρία μου. Τι επιδιώκει τώρα η Τουρκία με αυτές τις ενέργειες, κύριε Υπουργέ? Ας αφήσουμε τα ίμια. Τα ίμια είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχουμε δεδομένα, είναι αλλιώς τα πράγματα, υπάρχουν και συμφωνίες στο τραπέζι. Τι επιδιώκει όμως μέσα στο Αιγαίο? Η στρατηγική της, αυτό που χαρακτηρίζει όλες τις τουρκικές κυβερνήσεις, είναι μια προσπάθεια αναθεωρητισμού. Δηλαδή, ό,τι μας αποδίδει το διεθνές δίκαιο, και επομένως είναι στερεά κατοχυρωμένο, να αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Η συγκυρία, η τακτική, συνδέεται κατά τη γνώμη μου με το εσωτερικό μέτωπο, το εσωτερικό ακροατήριο και τις επικείμενες εκλογές. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο νοματολογικό, στο Σκοπιανό, κύριε Κατρούγκαλε, τώρα, όπου μετά τις δηλώσεις ΖΑΕΦ δίνεται η αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε αρκετά μακριά από μία λύση. Ο ΖΑΕΦ είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για ονομασία έργα, όμνες κλπ, όποιο όνομα και αν βρεθεί. Αυτό όντως μας απομακρύνει από μία λύση άμεσα? Μα δεν είναι εύκολη η διαπραγμάτευση, το ξέραμε από την αρχή. Αυτό που λέω πάγια και θα το επαναλάβω είναι ότι είναι ανοιχτό ένα παράθυρο. Είχατε δημιουργήσει και προσδοκίες όμως, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι, όχι. Σαφέστατα και τώρα υπάρχουν προσδοκίες. Το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό. Άλλο αυτό, άλλο το ότι έχουμε τη συμφωνία στο τσεπάκι μας. Mm-hmm. Επομένως, εξακολουθούμε να επιμένουμε στα θέματα τα οποία έχουν σημασία για μας και που είναι απλά. Θέλουμε μια συνολική λύση για να μην ξαναδημιουργηθεί θέμα την επόμενη δεκαετία. Και θέλουμε μια λύση που αν έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας, και αυτό χρειάζεται η αλλαγή του συντάγματος. Mm-hmm. Εφόσον η άλλη πλευρά ανταποκριθεί σε αυτό, θα έχουμε συμφωνία. Αν δεν ανταποκριθεί, δεν θα έχουμε. Η μπάλα είναι σαφώς στη δικιά της μεριά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η εικόνα που έχετε ποια είναι? Ότι πάμε για συμφωνία ή όχι? Υπάρχει πρόοδος. Δεν υπάρχει εικόνα ότι δηλαδή πέφτουμε σε ένα τοίχο και το ότι προτείνουμε δεν συζητιέται. Υπάρχουν συζητήσεις, παραμένουν σε αρκετά σημεία στις θέσεις τους, στις αρχικές, σε άλλα μετακινούνται. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να έχουμε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Μήπως, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση βιάστηκε να τα ανοίξει όλα αυτά τα ζητήματα, τα πολύ σοβαρά, τα οποία διαχειρίζεται η ελληνική διπλωματία πάρα πολλά χρόνια, με λάθη, με σωστά, με βήματα προσέγγισης, με έτσι, με αλλιώς, δεν έχει σημασία. Κρίνονται πάντα αυτά. Λέω, μήπως βιαστήκατε και κάνατε άγαρμες κινήσεις? Έτσι σας κατηγορούν οι αντίπαλοι. Το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο και στρατηγικά και τακτικά. Στρατηγικά στον μακρό χρόνο, γιατί αυτό το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί από το 1992 και θα έχει λυθεί αν ο Σαμαράς δεν διαφωνούσε με τον αείμνηστο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είχε δηλώσει ο Μητσοτάκης ότι είχε βρει τη λύση και δεν είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να την περάσει. Mm-hmm. Τακτικά, γιατί σε μια στιγμή που έχουμε όλα αυτά τα θέματα που βεντιάζαμε προηγουμένως με την Τουρκία, πρέπει να απελευθερώσουμε διπλωματικό κεφάλαιο από ένα θέμα που μπορεί να λυθεί. Δεν έχει την περιπλοκότητα ούτε του Αιγαίου ούτε του Κυπριακού. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε πράγματι να επικεντρωθούμε εκεί που είναι τα βασικά μας εθνικά συμφέροντα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε χθες για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, που δίνει εδώ μία παγιωμένη, φαίνεται τουλάχιστον από τις τελευταίες μετρήσεις, διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στις 10 μονάδες. Αυτό ανησυχεί την κυβέρνηση, σας προβληματίζει? Νομίζω ότι ο προβληματισμός θα έπρεπε να είναι στην άλλη πλευρά, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις, είναι αλήθεια με εξαίρεση αυτή που αναφέρεται για την Καθημερινή, δείχνουν μια μείωση mm-hmm. της διαφοράς. Κυρίως όμως θα έπρεπε να την απασχολεί για το
όχι στην πρόθεση ψήφου, αλλά στη δηλωμένη ψήφο, σε καμία από τις σφυγομετρήσεις, ούτε καν σε αυτή την τελευταία της Πάλσο, δεν παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία από το πολύ μικρό για αυτήν ιστορικά, το 28% που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές. Mm-hmm. Έτσι όπως ερμηνεύω εγώ τα πράγματα, ας θεωρήσουμε τις σφυγομετρήσεις ότι είναι ακριβείς. Ακόμα και γι' αυτό ξέρετε, έχουμε ένα ιστορικό που θα μπορούσαμε να αμφιβάλλουμε. Ας δεχτούμε όμως ότι αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Η εικόνα της στιγμής είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος ακόμα περιμένει να δει. Θα πάρει τα πράγματα όπως λέει η κυβέρνηση. Θα βγούμε με καθαρή έξοδο τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Θα αρχίζει ακριβώς. Όταν λοιπόν φανεί αυτό το πράγμα, θα έχουμε και εκλογές για να τα δούμε αυτά. Εκλογές εσείς πότε βλέπετε? Βλέπετε μπροστά μας το φθινόπωρο? Βλέπετε αργότερα? Πότε βλέπετε? Γιατί προσδιορίστηκε να μείνει αυτό και οι διοικητικές και οι ευρωεκλογές, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εθνικές. Ξέρουμε. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει τετραετή βουλευτική περίοδο. Το φθινόπωρο το 2019. Και πέρα από τα συνταγματικά, γιατί θα μου πείτε, έχουμε παράδοση στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις να διαλύουν πρόωρα τη Βουλή. Είναι προς το συμφέρον το δικό μας, όχι μόνο το εθνικό που είναι ολοφάνερο, αλλά και το δικό μας το πολιτικό συμφέρον. Τώρα που το η οικονομία ξαναστείνεται στα πόδια της, το πολιτικό λέω. Δεν πολύ ξαναστείνεται στα πόδια της. Δεν βλέπω να πολύ στείνεται. Εγώ άκουσα τον κύριο Λιάκο χθες και τρόμαξα. Διότι μου λέει το 2021 να περιμένω καλά νέα για τη φορολογία. Σας θυμίζω ότι στο μνημόνιο μπήκαμε το 10. Δηλαδή θα πάμε σε 10-11 χρόνια και έχει ο Θεός, κύριε Υπουργέ, στο τέλος δεν θα ζήσουμε. Οι μισοί Έλληνες χρωστάνε και άλλοι με συμπληρώνουμε δόσεις. Τι θα κάνουμε? Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι και τώρα που μιλάμε, οι περισσότεροι Έλληνες ζορίζονται. Κανείς δεν πρέπει να εξοραίζει την κατάσταση αυτή. Και έχουμε και ένα φορτίο μέτρων που μας έχουν επιβληθεί από τα μνημόνια, που είναι πράγματι σαν μιλόπετρα στο λαιμό της κοινωνίας και της οικονομίας. Έτσι. Αυτό που σας λέω είναι όμως ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, η τάση είναι ανωδική και κάθε μέρα που περνάει θα είναι καλύτερα. Θα έχουμε καθαρή Δεν θα είναι έξοδο καλύτερα τον Αύγουστο, με την... κύριε Κατρούγκαλε. Φυσικά θα έχουμε καθαρή έξοδο. Όπως είδατε σήμερα, διαψεύστηκαν επίσημα από τον πρόεδρο του Eurogroup όλη αυτή η φημολογία ότι τάχα θα είχαμε παράταση του μνημονίου, η οποία δεν είχε απολύτως καμία βάση. Κατασκευάστηκε αποκλειστικά και μόνο για να δημιουργήσει μια πλαστή εικόνα σε σχέση με αυτή που υπάρχει. Δεν ισχύει δηλαδή, θα πάτε κανονικά σε έξοδο από το μνημόνιο στην ώρα του? Μα φυσικά, δεν το λέμε εμείς. Επιβεβαιώθηκε αυτό, ξαναλέω, με χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Σεντένου, του πρόεδρου του Eurogroup, και επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Σχοινά. Κανείς δεν μιλάει για παράταση του προγράμματος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε σήμερα. Και εγώ, καλή σας μέρα.